Είμαι ο Κωνσταντίνος Κορίκης. Έχουμε άλλη μια ενημερωτική εκπομπή του μεσητικού γραφείου Έλικα για την αγορά ακινήτων στην Αθήνα. Και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα ξεχωριστό χώρο, μάλλον για δύο θέματα και για δύο χώρους. Ο ένας είναι η αγορά των επαγγελματικών, αγορά και πώληση, ο τομέας των επαγγελματικών ακινήτων. Και το δεύτερο θέμα, το οποίο ενδιαφέρει πολλούς, είναι η αγορά ακινήτων στην Αθήνα και γενικότερα στην Ελλάδα από ξένους. Έχουμε μαζί μας λοιπόν το κατάλληλο πρόσωπο από το μεσητικό γραφείο Έλικα. Είναι η κυρία Άντζελα Δελιγιάννη, η οποία Άντζελα Δελιγιάννη είναι υπεύθυνη και για τα τρία γραφεία της Έλικα, δηλαδή το γραφείο της Έλικα στα Βόρεια Προάστια, το γραφείο της Έλικα στο Κέντρο και το γραφείο της Έλικα στα Νότια Προάστια που ανοίγει σύντομα και εξειδικεύεται στην αγορά των επαγγελματικών ακινήτων και όπως είπα και στην αγορά ακινήτων από άτομα ξένους που ζουν στο εξωτερικό. Κυρία Δελιγιάννη, γεια σας. Πείτε μας λίγα λόγια για το πώς πάει η επαγγελματική αγορά ακινήτων. Μετά τον κορονοϊό, τουλάχιστον αυτό που ξέρουμε και αυτό που διαβάζουμε, είναι ότι πολλές επιχειρήσεις έκλεισαν, πολλές επιχειρήσεις χρειάστηκε να γίνουν μικρότερες, πολλές επιχειρήσεις στηρίζονται πλέον στο delivery, οπότε το που βρίσκονται δεν είναι τόσο σημαντικό. Για πείτε μας λίγο λοιπόν πού βρίσκεται η αγορά των ακινήτων σήμερα, και όταν λέω αγορά δεν λέω αγορά-αγορά, αλλά περιλαμβάνει και τις αγορές και τις πωλήσεις και τις αγορές συγγνώμη και τις ενοικιάσεις των επαγγελματικών ακινήτων. Καλησπέρα σας. Θα σας πω κάποια πράγματα για την αγορά των επαγγελματικών. Υπάρχει ζήτηση αυτή τη στιγμή. Μετά τον κορονοϊό, κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, υπήρχε ένα πάγωμα στην αγορά. Οι επιχειρηματίες θέλουν να δουν τι θα γίνει στην αγορά, οπότε δεν υπήρχε πολύ μεγάλη ζήτηση σε αυτό το διάστημα. Τώρα πλέον που έχουν τα πράγματα σταθεροποιηθεί, υπάρχει ζήτηση και στις πωλήσεις και στις ενοικιάσεις. Μάλιστα υπάρχει μία ανακατάταξη, ας το πούμε έτσι, δηλαδή επιχειρηματίες που ήταν σε δεύτερο, τρίτο στενό πίσω σε καταστήματα έχουν έρθει πια πλέον μπροστά, δηλαδή έχουν έρθει σε κεντρικότερα σημεία. Τα καταστήματα που υπήρχαν στις ελεύθερα κατά τη διάρκεια της κρίσης πια έχουν μισθωθεί όλα και δεν υπάρχει ακίνητο. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θέμα με τα ακίνητα. Με την προσφορά. Δεν υπάρχουν πολλά ακίνητα αυτή τη στιγμή επαγγελματικά στην αγορά. Είτε προς μίσθωση είτε προς πώληση. Και ιδιαίτερα ό,τι αφορά κτίρια, γιατί εμείς εκτός από καταστήματα, ένας κύριος όγκος εργασίας μας είναι τα επαγγελματικά κτίρια. Για γραφεία, και δηλαδή, ακριβώς, για γραφεία ή ακόμα και για ξενοδοχεία ή και για Airbnb, η μετατροπή τους σε καταλήμματα. Έχουμε πάρα πολλούς επενδυτές από το εξωτερικό, οι οποίοι αυτή τη στιγμή ψάχνουν κτίρια στο κέντρο της Αθήνας και όχι μόνο, και στα Νότια και στα Βόρεια Προάστια, αλλά κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, για εκμετάλλευσή τους είτε για ξενοδοχείο, μετατροπή τους σε ξενοδοχείο, είτε για μετατροπή τους σε διαμερίσματα, για Airbnb. Και φυσικά υπάρχουν σταθεροί πελάτες, οι οποίοι πάντα ψάχνουν για γραφεία. Μάλιστα. Μια που είπατε λοιπόν εμείς και εννοείται το μεσητικό γραφείο Έλικα, βλέπω πάρα πολλές διαφημίσεις μεσητικών γραφείων, κυρίως στο ίντερνετ, βλέπω πάρα πολλές αγγελίες για ακίνητα από μεσητικά γραφεία. Τι είναι αυτό που διαφοροποιεί το Έλικα σε σχέση με τα άλλα μεσητικά γραφεία, δηλαδή γιατί κάποιος να έρθει στο Έλικα, είτε αν θέλει να αγοράσει έναν επαγγελματικό χώρο, είτε αν θέλει να νοικιάσει και γενικά γιατί κάποιος να έρθει στο Έλικα. Καταρχήν μπορεί να βλέπετε πολλές διαφημίσεις στο ίντερνετ, αλλά εμείς ξέρουμε πολύ καλύτερα τη διαφήμιση.
από ό,τι άλλα μυστικά γραφεία. Έχουμε ένα τμήμα το οποίο ασχολείται πάρα πολλά χρόνια με το digital marketing. Γνωρίζει, έχει το know-how πάρα πολύ του κομματιού αυτού. Διαφημιζόμαστε πάρα πολύ στο Google, στα social media. Είμαστε σε επαφή δηλαδή με το κοινό. Θα έρθει σε εμάς λοιπόν ένας πελάτης, γιατί ξέρουμε πώς να προωθήσουν το κινητό του σωστά. Θα έρθει σε εμάς, γιατί εκτός το ότι μπορούμε να το διαφημίσουμε σωστά και να φέρουμε ένα πελάτη στα χέρια του, έχουμε πελατολόγιο το οποίο το έχουμε χτίσει 22 χρόνια που είμαστε στην αγορά. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία. Έχουμε το know-how της κάθε περιοχής, της κάθε γωνιάς στην Αθήνα. Ξέρουμε ποιος έχει αγοράσει ποιο ακίνητο σε κάθε γειτονιά. Γνωρίζουμε τις περιοχές πάρα πολύ καλά και ξέρουμε και τις τιμές. Νομίζω δηλαδή το... μπορούμε να συμβουλέψουμε έναν πελάτη που θα έρθει σε εμάς πόσο πρέπει να πουλήσει το ακίνητό του, γιατί πρέπει να το πουλήσει τόσο, και μπορούμε να το συμβουλέψουμε πολύ καλύτερα από ένα άλλο μυστικό γραφείο. Νομίζω, γιατί έχω χρησιμοποιήσει το Έλικα για, για δικές μου ανάγκες, και μου έκανε εντύπωση ότι ήσασταν το μοναδικό μυστικό γραφείο, όπως πήγα, όπου ο κάθε συνεργάτης είχε μία συγκεκριμένη περιοχή. Βέβαια. Και γειτονιά. Εννοείται. Οπότε και αυτό εξηγεί αυτό που λέτε, ότι ξέρουμε την κάθε γειτονιά και κάθε περιοχή. Αυτό που λέτε, γιατί ακριβώς. Ο κάθε συνεργάτης προφανώς, από ό,τι κατάλαβα, δηλαδή ήξερε να μου πει πότε έχει λαϊκή στη συγκεκριμένη γειτονιά, ήξερε να μου πει τα σχολεία, ήξερε να μου πει τις αγορές, γιατί είχε πουλήσει την αγορά των ακινήτων, γιατί είχε πουλήσει ένα ακίνητο σε αυτή την αγορά. Και μου έκανε επίσης εντύπωση ότι το Έλικα, όταν ήταν να πουλήσω το σπίτι μου, είχε ένα εσωτερικό τμήμα για την που ήρθε, βιντεοσκόπησε και πήρε φωτογραφίες επαγγελματικές για το ακίνητο. Σαφώς. Είμαστε, νομίζω, το μοναδικό γραφείο στην Αθήνα, να μην πω στην Ελλάδα, που έχουμε τμήμα επαγγελματικής φωτογράφησης. Έχουμε φωτογράφους οι οποίοι συνοδεύουν τους συνεργάτες μας σε μία ανάθεση και βιντεοσκοπούν, φωτογραφίζουν. Έχουν 360 μηχανές, ακόμα και virtual reality, το οποίο είναι κάτι που γίνεται στο εξωτερικό και ειδικά στην Αμερική, και θα έρθει και στην Ελλάδα πολύ σύντομα, όπου κάποιος μπορεί ουσιαστικά από το σπίτι του να είναι και να βλέπει ένα κινητό, δεν χρειάζεται καν να το επισκεφθεί. Έχουμε ένα τέτοιο τμήμα, το οποίο λίγοι έχουν, πιστεύω ότι δεν το έχει κανείς, αλλά λίγοι έχουν, πιστεύω, αυτή τη στιγμή στην αγορά. Και όλοι... Είναι ένας επιπλέον λόγος γιατί να επιλέξουν εμάς, σαφώς. Και όλοι οι συνεργάτες είναι εκπαιδευμένοι, δηλαδή δεν... Επειδή ο χώρος των μεσητών και ποιος δηλώνει μεσίτης είναι λίγο... Ακριβώς, υπάρχουν πολλοί μεσίτες, ακριβώς, που δουλεύουν από το σπίτι τους, δεν έχουν γραφείο, αυτό είναι αλήθεια. Όπως στα περισσότερα επαγγέλματα υπάρχουν οι επαγγελματίες και οι μη επαγγελματίες, έτσι και στο δικό μας το χώρο, εμείς έχουμε, οι συνεργάτες μας μάλλον, παρακολουθούν σεμινάρια σε τακτά χρονικά διαστήματα για να υπάρχει συνεχώς μία εκπαίδευση και ανανέωση, γιατί συνεχώς μαθαίνουμε, και αυτό είναι που μας κάνει καλύτερους και αυτό είναι και το δυνατό μας σημείο, ότι συνεχώς εκπαιδευόμαστε και συνεχώς μαθαίνουμε. Και βεβαίως να σας πω ότι έχουμε δημιουργήσει μία σχολή, για πρώτη φορά συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα. Νομίζω σε συνεργασία με ένα πανεπιστήμιο. Με ένα πανεπιστήμιο, το New York College. Το New York College, ακριβώς, όπου θα μπορούν κάποιοι άνθρωποι να παρακολουθήσουν κάποια σεμινάρια και να πάρουν μια πιστοποίηση ότι έχουν παρακολουθήσει ένα σεμινάριο μεσίτη, επιμόρφωσης ενός μεσίτη, και να έχουν ένα χαρτί στα χέρια τους και να μπορούν αμέσως να βρουν μια δουλειά σε ένα μυστικό γραφείο. Αυτό πρώτη φορά το κάνουμε εμείς στην Ελλάδα. Και αυτό δείχνει την αναζήτησή μας και την γενικότερη μας διάθεση στο να κάνουμε καινούργια πράγματα που θα κάνουν τη διαφορά σε αυτό το χώρο. Να ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή και εγώ πολύ συχνά γίνομαι αποδέκτης, έχω ένα μαγαζί στα Εξάρχεια, αν με ακούσεις κάποιον που ενδιαφέρεται, πες μου. Βλέπω στη χρυσή ευκαιρία πωλείται από ιδιώτη, ενοικιάζει, ιδιώτης κτλ. Mm-hmm. Γιατί κάποιος να χρησιμοποιήσει ένα μυστικό γραφείο
για ένα επαγγελματικό ακίνητο και να δώσει την προμήθεια και όλα αυτά τα πράγματα που ακούμε και να μην προσπαθήσει τη στιγμή που υπάρχει το Facebook πλέον, υπάρχει το Instagram, το κάθε τηλέφωνο βγάζει πλέον, είναι σαν να έχει ένα στούντιο. Γιατί να χρησιμοποιήσει γενικά έτσι, και προφανώς το έλεγα για όλα αυτά τα οποία είπαμε, αλλά γιατί να χρησιμοποιήσει κάποιος ένα μυστικό γραφείο εάν θέλει να βρει ή να προσφέρει ένα επαγγελματικό ακίνητο. Τι παραπάνω δηλαδή κάνει ένα μεσητικό γραφείο, και ειδικά το ΕΛΚΑ, λόγω της μακρόχρονης εμπειρίας στο χώρο, έχει το know-how να συμβουλεύσει έναν ενδιαφερόμενο, είτε είναι για να πουλήσει, είτε είναι για να αγοράσει ένα ακίνητο, για την αγορά. Τη συγκεκριμένη αγορά που ενδιαφέρεται, καταρχήν. Εμείς λόγω του ότι ασχολούμαστε πολλά χρόνια στην αγορά, ξέρουμε τι συμβαίνει σε κάθε γειτονιά, ξέρουμε τις τιμές, μπορούμε να συμβουλέψουμε αν μια τιμή είναι σωστή, είτε για πώληση είτε για αγορά. Έχουμε χαρτογραφήσει όλη την Αθήνα, ξέρουμε ανά πάσα στιγμή στην Ερμού ποιος έχει το συγκεκριμένο κτίριο, τι χρήση έχει, μπορούμε να του πούμε ότι μπορεί να ανοίξει ένα επαγγελματικό χώρο ή δεν μπορεί να ανοίξει, γιατί δεν μπορεί να πάρει άδεια, παραδείγματος χάρη, από την πολεοδομία για εστίαση, ή δεν μπορεί να ανοίξει ένα ξενοδοχείο στην Πλάκα, γιατί πια οι άδειες δεν υπάρχουν, δεν δίνονται. Έχουμε λοιπόν την τεχνογνωσία, γνωρίζουμε ακριβώς πώς μπορεί να κινηθεί ένας πελάτης. Συν την προβολή που είπατε. Συν την προβολή, εννοείται. Γιατί η προβολή του ακινήτου, νομίζω θα πάρετε μέρος και τώρα και στο Real Estate Expo. Ακριβώς θα είμαστε με ένα δικό μας κιόσκι πολύ μεγάλο στην έκθεση που θα γίνει το Μάιο, 13, 14, 15 Μαΐου. Σαφώς αυτό που λέτε εννοείται για το digital κομμάτι, το οποίο το συζήτησα και πριν, γιατί εμείς έχουμε αυτό το τμήμα το οποίο ασχολείται και έχουμε ανθρώπους στην αγορά πολλά χρόνια και γνωρίζουν πώς θα προωθήσουν το κάθε ακίνητο ενός πελάτη. Κάτι που δεν μπορεί να το κάνει ο ιδιώτης, όπου προσπαθεί μόνος του. Βεβαίως μπορεί να αναρτήσει το ακίνητό του στο Facebook, αλλά θα τον δουν οι 10 φίλοι του. Εμείς, λόγω του ότι κινούμαστε στο κομμάτι των social media και του digital και διαθέτουμε ένα πολύ ψηλό budget κάθε μήνα για την προβολή των ακινήτων μας, μας βλέπουν χιλιάδες μάτια. Και δεν μας βλέπουν μόνο χιλιάδες μάτια στην Αθήνα, μας βλέπουν και χιλιάδες στην Ελλάδα, μας βλέπουν και χιλιάδες μάτια στο εξωτερικό. Γιατί κινούμαστε και σε πόρταλ του εξωτερικού. Ναι. Και μπορούμε να φέρουμε πελάτες από το εξωτερικό, καλούς πελάτες, οι οποίοι μπορούν να διαθέσουν ένα πολύ σημαντικό budget στο να αγοράσουν ένα ακίνητο, ένα κτίριο ή ένα σπίτι. Είναι κάτι το οποίο ένας μεμονωμένος ιδιώτης δεν μπορεί να το κάνει αυτό εύκολα. Να σας ρωτήσω, η γραφειοκρατία, γιατί βλέπουμε τον κύριο Πιερακάκη να λέει ότι έχει απλοποιήσει τη γραφειοκρατία κτλ. Και θεωρώ ότι για έναν επαγγελματικό χώρο η γραφειοκρατία για να πουλήσεις κάτι θα είναι ακόμα περισσότερη. Πρώτον, έχει απλοποιηθεί και δεύτερον, το ΕΛΚΑ τι κάνει αυτή τη γραφειοκρατία, έχετε κάποιο τμήμα που την αναλαμβάνει, γιατί δεν μας λίγο τι χρειάζεται, περίπου δηλαδή. Ναι, εμείς αναλαμβάνουμε ειδικά στην αποκλειστική διάθεση, δηλαδή αν κάποιος μας δώσει το ακίνητό του να το χειριστούμε εμείς για ένα χρονικό διάστημα, εμείς και κανένα άλλο γραφείο, έχουμε τμήματα τα οποία το δικηγορικό τμήμα, έχουμε το νομικό συγγνώμη τμήμα, έχουμε το οικονομικό τμήμα, το οποίο αναλαμβάνει την έκδοση και την παροχή όλων των εγγράφων των απαραίτητων για να πουληθεί ένα ακίνητο, τα οποία είναι και αυτά τα έγγραφα τα οποία παίρνουν πάρα πολύ χρόνο να βγουν. Παραμένει δηλαδή ακόμα μια δύσκολη διαδικασία. Παραμένει ακόμα μια δύσκολη διαδικασία. Τώρα μας έχουν βάλει πλέον και την ηλεκτρονική ταυτότητα, όπου οι μηχανικοί πρέπει να ανατρέξουν σε πολεοδομίες και να φέρουν ειδικά χαρτιά τα οποία πρέπει να εκδοθούν για να πουληθεί ένα ακίνητο. Μέχρι πρότινος χρειαζόταν μόνο το περί μία αυθαιρεσίας για να γίνει μία πώληση και ένα ενεργειακό πιστοποιητικό. Τώρα υπάρχουν και επιπλέον χαρτιά όπως ηλεκτρονική και ταυτότητα, τα οποία έχουν και ένα κόστος σημαντικό, τα οποία πρέπει να αναλάβουμε εμείς, να τα εκδώσουμε, να τα φέρουμε εις πέρας, έτσι ώστε να μπορέσει να πουληθεί ένα ακίνητο. Είτε είναι επαγγελματικό, είτε είναι οικιστικό. Αυτό στο κομμάτι της αποκλειστικής διάθεσης το λαμβάνουμε εμείς πλήρως.
και ειδικά σε κάποιους πελάτες οι οποίοι είναι ξένοι και δεν μπορούν να παρευρεθούν εδώ, είναι κάτι το οποίο βοηθάει πάρα πολύ, γιατί αναλαμβάνουμε εμείς όλο το πακέτο. Για πείτε μου τώρα, για να πάμε έτσι σιγά σιγά και στο δεύτερο θέμα, που είναι τα ακίνητα σαν επένδυση ή κυρίως η αγορά, πώληση, ενοικίαση, δεν ξέρω αν έρχονται κάποιοι και ξένοι και νοικιάζουν, από το εξωτερικό. Οι πελάτες από το εξωτερικό αγοράζουν μόνο για επένδυση ή αγοράζουν για... Οι πελάτες κυρίως που έχουμε τα τελευταία χρόνια αγοράζουν για επένδυση. Mm. Φυσικά έχουμε μεμονωμένους κάποιους πελάτες από το εξωτερικό, κυρίως από την Ευρώπη, οι οποίοι αγοράζουν γιατί θέλουν να μείνουν ίδιοι. Mm-hmm. Γιατί τους αρέσει η Ελλάδα, τους αρέσει ο ήλιος, η θάλασσα και έρχονται εδώ να συνταξιδιωτηθούν. Mm-hmm. Να συνταξιδιωτηθούν. Οι περισσότεροι όμως έρχονται για επένδυση. Mm-hmm. Έρχονται για να αγοράσουν ένα ακίνητο, να το νοικιάσουν ή να το μεταπουλήσουν. Mm-hmm. Να το ανακαινήσουν ή να το μεταπουλήσουν. Η Golden Visa που ακούμε και τα λοιπά, υπάρχει ακόμα? Υπάρχει ακόμα. Υπάρχουν ακόμα οι Κινέζοι και οι Τούρκοι, αλλά όχι με τον ίδιο βαθμό που υπήρχαν πριν. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή έχει πέσει αυτή η αγορά. Λόγω της πανδημίας και του κορονοϊού έχουν σταματήσει τα ταξίδια να έρχονται εδώ και τα λοιπά. Η Golden Visa, συγγνώμη για να εξηγήσουμε, γιατί μπορεί να μην το ξέρουν πολύ, είναι ένας νόμος, ας το πούμε, που έχει ψηφίσει το ελληνικό κράτος, το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα παραμονής νόμιμης στην Ελλάδα, εάν έχεις επενδύσει στην Ελλάδα από ένα συγκεκριμένο ποσό από 250.000 ευρώ. Οπότε τα ακίνητα είναι ο καλύτερος τρόπος, ας το πούμε, ακριβώς, για να επενδύσει εύκολα και γρήγορα. Σου δίνει πενταετή παραμονή. Mm. Και όσο κρατάς το ακίνητο στα χέρια σου, και δεν το πουλήσεις, ανανεώνεται αυτόματα αυτή η παραμονή. Κατά. Και φυσικά μπορεί να πρόκειται για ένα σπίτι, μπορεί να πρόκειται για δύο σπίτια μαζί, αρκεί να έχεις αυτό το ποσό. Και ισχύει και για την οικογένεια όλη του συγκεκριμένου ενδιαφερόμενου. Είναι εύκολο να φέρει κάποιο λεφτά από το εξωτερικό, να έρθουν κεφάλαια? Είναι μια απλή διαδικασία. Είναι μια πάρα πολύ απλή διαδικασία, είτε είσαι από το Ισραήλ, είτε είσαι από το Κατάρ, τα χρήματα έρχονται πάρα πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα πια στην Ελλάδα. Mm-hmm. Σε τρεις ημέρες φαίνεται στο λογαριασμό εδώ. Mm-hmm. Απλά συνήθως ένας ξένος επενδυτής ανοίγει ένα τραπεζικό λογαριασμό στην Ελλάδα και κάνει μεταφορά των χρημάτων εδώ. Mm-hmm. Από το λογαριασμό του εκεί κάνει μεταφορά χρημάτων εδώ. Αλλά μπορεί να γίνει και απευθείας το transaction. Δεν χρειάζεται να ανοίξει λογαριασμό για να αγοράσει ένα κίνητο εδώ. Για πείτε μας λίγο κάτι σαν ως επαγγελματίας και ειδικοί. Τι πρέπει να προσέξει κάποιος? Έχει ένα μαγαζί. Φεύγει λοιπόν ο ενοικιαστής του και θέλει να το δώσει σε ένα μεσίτη, να το δώσει σε εσάς για να το ενοικιάσει και ακόμα και για να το πουλήσετε. Εσείς τι τον συμβουλεύετε να κάνει? Υπάρχουν κάποια πράγματα, ας πούμε, που είναι καλό να κάνει, ας πούμε, χρειάζεται ίσως να κάνει ανακαίνιση, μια μικρή ανακαίνιση, ένα μικρό βάψιμο, μια τακτοποίηση, θα βοηθήσει? Τι συμβουλές έτσι, 2-3 δώστε μας, που θα τις δίνατε και σε κάποιον που έρχεται, πάτε εσείς βλέπετε ένα ακίνητο και λέτε εδώ πρέπει να κάνεις αυτό, αυτό και ένας αυτό. Ένας ιδιοκτήτης λοιπόν που θέλει να πουλήσει ένα κτίριο, θέλει να πουλήσει ένα γραφείο ή ένα κατάστημα, θα πρέπει, αν θέλει να γίνει άμεσα αυτή η συναλλαγή, θα πρέπει να κοιτάξει όσον αφορά την πώληση, γιατί εκεί είναι η διαδικασία μεγαλύτερη. Στην μίσθωση δεν έχουμε πολλά προβλήματα, στην πώληση είναι τα περισσότερα. Θα πρέπει να έχει τακτοποιημένα κάποια πράγματα, τους λογαριασμούς του. Αν θέλει να πουλήσει, θα πρέπει να έχει ασφαλιστική ενημερότητα. Κατάλαβα. Αν θέλει να πουλήσει, δεν θα πρέπει να χρωστάει σε κάποιους δημόσιους φορείς. Ακριβώς, να έχει φορολογική ενημερότητα. Θα πρέπει, εννοείται, να έχει το ακίνητό του καταγραφεί στο πληματολόγιο. Mm. Το λέω γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που κάποια ακίνητα έχουν ξεχαστεί και δεν έχουν δηλωθεί, με αποτέλεσμα να παγώνει η πώληση ενός ακινήτου. Θα πρέπει δηλαδή να είναι δηλωμένο. Αλλιώς πρέπει να πας δικαστικός, υπάρχει μια διαδικασία. Mm. Θα πρέπει να έχει κάποια έγγραφα από την πολεοδομία. Αν δεν τα έχει, θα πρέπει να τα δώσει σε ένα μηχανικό να ανατρέξει και να του τα ετοιμάσει. Από εκεί και πέρα, εξαρτάται τι θέλει να κάνει. Δηλαδή, σαφώς ένα ανακαινισμένο, ένα βαμμένο ακίνητο,
έχει καλύτερο impact σε ένα πελάτη που θα πάει να το δει. Όμως υπάρχουν και πελάτες, αγοραστές, οι οποίοι δεν θέλουν την ανακαίνιση. Γιατί θέλουν να μπουν μέσα και να το φτιάξουν όπως θέλουν εκείνοι. Π.χ. σε ένα κατάστημα όπου κάποιος που θέλει να μπει μέσα και να το κάνει καφέ, θέλει να μπει, θέλει να μην είναι ανακαινισμένο, να μπει και να το ανακαινήσει όπως θέλει εκείνος. Οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν μας ενδιαφέρει να είναι ανακαινισμένο. Ή ένας πελάτης ο οποίος ξένος θέλει να μπει να αγοράσει ένα κτίριο και θέλει να το φτιάξει ξενοδοχείο, θα πρέπει να μπει να το παραλάβει όσοι είναι και να το φτιάξει εκείνος. Οπότε εξαρτάται την περίπτωση κάθε φορά. Από όσο κατάλαβα από αυτά που λέτε, όλα αυτά τα οποία είπατε ότι πρέπει να έχει για να αναλάβετε κάποιο ακίνητο, εσείς εξασφαλίζετε ότι τα έχει όλα αυτά, γιατί δεν θέλετε να βρεθείτε στη δυσάρεστη θέση να δείξετε ένα ακίνητο σε κάποιον πιθανό αγοραστή και μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα. Αυτός να πει ναι, το αγοράζω, το δεσμεύω, δίνω την προκαταβολή για να ανακαλύψει μετά ότι ναι, συγγνώμη, δεν έχει δηλωθεί στο κτηματολόγιο. Οπότε αυτά δεν είναι μόνο πράγματα που συμβουλεύετε, αλλά του λέτε αν δεν τα φέρεις αυτά δεν μπορούμε και να το αναλάβουμε. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, σαφώς. Ξέρετε, είναι και λίγο λεπτή η θέση μας, διότι αν κάποιος έχει κάποιο χρέος, εξαρτάται βέβαια και από το και αυτό γίνεται, διότι μπορεί να γίνει παρακράτηση πάνω στο συμβόλαιο. Οπότε, αν είναι χαμηλότερο το χρέος που έχει, είτε με δάνειο ή κάπου αλλού χρωστά στην εφορία, γίνεται παρακράτηση αυτόματα την ώρα που γίνεται το συμβόλαιο από τη συμβολογράφο. Αρκεί να είναι το ποσό που χρωστάει λιγότερο από το τίμημα του ακινήτου. Εάν είναι περισσότερο, είναι το πρόβλημα. Ναι. Οπότε, βεβαίως εμείς τους συμβουλεύουμε για κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να είναι διευθετημένα για να μπορέσει να προχωρήσει η πώληση. Από εκεί και πέρα ο αγοραστής θα κάνει έναν έλεγχο. Ο δικηγόρος του, γι' αυτό και υπάρχει και η δουλειά, δεν κάνουμε τη δουλειά του δικηγόρου, μπορούμε όμως να την κάνουμε αν μας αναθέσει ο συγκεκριμένος πολιτής. Είναι αποκλειστικά. Αν μας αναθέσει να αναλάβουμε και αυτό το κομμάτι, βεβαίως μπορούμε να το κάνουμε. Έτσι ώστε να αναλάβουμε όλο το εύρος και του ελέγχου των τίτλων, να είναι καθαρό το ακίνητο για να προχωρήσει προς πώληση. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσασταν πλήρως διαφωτιστικοί. Οπότε, για να πούμε λοιπόν, έτσι για να τελειώσουμε αφήνοντας και δίνοντας σε αυτόν που μας βλέπει πού μπορεί να βρει το έλικα, αν εγώ θελήσω να πω ότι θέλω να ανοίξω μία καφετέρια στο κέντρο της Αθήνας, πού πρέπει να απευθυνθώ? Θα καλέσετε στο γραφείο μας το 210-34-70-654. 210-34-70-654 και ζητάω και ζητώ την κυρία Δελιγιάννη, η οποία θα με παραπέμψει αν είναι σε κάποιον άλλο συνάδελφο, αλλά είσαστε εσείς η οποία θα έχετε και θα διαχειριστείτε όλο αυτό το project στο να μου βρείτε σε μένα το καλύτερο δυνατό κτίριο για να ανοίξω την καφετέρια μου στην καλύτερη δυνατή τιμή και κάτι που να ταιριάζει στις ανάγκες μου και που θα με κάνει το πιο επιτυχημένο ιδιοκτήτη καφετέριας στην Αθήνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.